Γεια σα, φίλε και φίλοι του Intern. Τι μου δημήτρη Καρέτσο και σα καλωσορίζω σε ένα ακόμα βίντεο unboxing εδώ πέρα στο κανάλι μα στο YouTube. Και σήμερα έχουμε την ευκαιρία να ρίξουμε μια πρώτη και γρήγορη ματιά σε μια καινούργια κάρτα γραφικών από την MSI GTX 960 Gaming 4G. Είχαμε δει πριν από λίγο καιρό την Gaming 2G, την έκδοση α, με τα 2 GB τη συγκεκριμένη κάρτα γραφικών. Έρχεται η Nvidia και όπω είχαμε ζητήσει και η MSI, και όπω είχαμε ζητήσει ουσιαστικά μα δίνει τη δυνατότητα να έχουμε την ίδια κάρτα γραφικών με 4 GB μνήμη διπλάση σε ποσότητα σε σχέση με το παρελθόν. Και πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στη συσκευασία και στην ίδια την κάρτα, η οποία πόσο όσο πάντως έχω ενημερωθεί από την ίδια την MSI, δεν διαφοροποιείται καθόλου σε σχέση με το παρελθόν σε σχέση με την έκδοση τα 2G. Το Infros 5 σύστημα ψήξη, 4GB ομω μνήμη GDDR5, PC Express 3.0 OC Edition, υποστηρίζει Game Stream, Game G Sync και DirectX O12. Uh, Gaming G-Series με τον Draco πάνω δεξιά και φυσικά στο κεντρικό σημείο της uh, πρόσωψης του κουτιού. Πάμε να δούμε στο πίσω μέρος, τα γνωστά παράγματα λοιπόν, Torx Fan, Super SU Pipe, Zero Frost, Gaming Up, uh, δεν έχουμε διαφοροποίηση σχέση με την απλή έκδοση και νομίζω έχω κάπου δίπλα μου και το κουτί της 960 της απλής, άμα δείτε την έφερα εδώ, ουσιαστικά έτσι, αυτή είναι μια 652 GB και αυτή είναι μια 654 GB. Καμία διαφοροποίηση στο κουτί. Ακριβώ τα ίδια πραγματάκια, δεν υπάρχει καμία άλλη διαφορά. Ακριβώ τα ίδια πράγματα. Η μόνη διαφορά εδώ πέρα γράφει 4 GB και αντίστοιχα στο ίδιο σημείο εδώ γράφει 2 GB, 128 bit είναι ο ελεγκτή μνήμη, 3 εξώδη display port 3, 3 εξώδη display port, μια HDMI και μια dual link DVI-I. Κατά τα άλλα τα ίδια πράγματα, να αφήνω αυτό εδώ στην άκρη, τη 2 GB. Θα τη χρειαστούμε μόλι ανοίξουμε αυτό εδώ το κουτάκι. Έτσι. MSI number one in gaming για να δούμε την 4G και να την συγκρίνουμε το γράφει και εδώ GTX 960 Gaming 4G The Weapon to Own Your Game, gaming.msi.com Εδώ πάμε για το γρήγορο unboxing μας, όμορφα πράγματα. Το γνωστό κουτάκι που περιέχει μέσα συνήθως τα διάφορα πράγματα της ε, MSI. Πρέπει να στο σημείο αυτό να πούμε ότι πλέον οι κάρτες που πουλούνται αυτό το διάστημα τη MSI και από άλλου κατασκευαστέ, αλλά σίγουρα και τη MSI. Έτσι, εδώ πέρα είναι ένα manual leaflet με διάφορα προϊόντα τη MSI. Συντάκι, drivers και quick users guide. Δεν έχει τίποτα άλλο μέσα. Όπω έλεγα, λοιπόν, οι κάρτε που στο εμπόριο και όχι αυτέ εδώ πέρα που είναι δείγματα για του δημοσιογράφου έρχονται με συνήθω με κουπόνι το οποίο α, α, έχει πλέον σαν Δωρεάν παιχνίδι, το Witcher 3, το οποίο κυκλοφορεί τον Μάιο. Το οποίο Witcher 3 έχει και ειδικά χαρακτηριστικά κάτω κάθε Nvidia. Πάμε να ανοίξουμε την καρτούλα μας. 4G λοιπόν, 64GB. Αυτή εδώ είναι η καρτούλα, τη βλέπουμε. Δύο ψήκτε, το σύστημα ψύξης του Force 5, δυο ψύκτρες οι οποίε μάλιστα α, εφόσον α, η θερμοκρασία τη GPU που είναι ακριβώ από κάτω είναι κάτω από 50-55 βαθμού Κελσίου, δεν γυρίζουν καθόλου. Στι δοκιμέ μα με την έκδοση των 2 GB είχαμε παρατηρήσει ότι ακόμα και σε περιπτώσει gaming ε, υπήρχε η δυνατότητα να δουλεύει αρκετά με ε, χαμηλές θερμοκρασίες με αποτέλεσμα να μην γυρίζουν καθόλου οι ανεμιστήρε και να είναι εντελώ αθόρυβη η κάρτα. Εδώ τα προστατευτικά που έχει βάλει η MSI στις θύρες, τα κόκκινα προστατευτικούλια, μία uh, display port, μία HDMI και άλλες δύο display port εδώ, μία DVI εδώ πέραν τα uh, καπάκια όπως είπαμε, το σύστημα με, τους, uh, με τα heat pipes, φαίνονται εδώ πέρα τρία heat pipes εδώ και φαίνονται και άλλα δύο που έρχονται εδώ από κάτω, έτσι να τα βλέπουμε εδώ πέρα τις καταλήξεις uh, δύο εδώ. Uh, μια τροφοδοσία 8-PIN, χαμηλές οι εκδόσει. Όμω εδώ έχουμε μια σημαντική διαφοροποίηση τη έκδοση με τα 4 GB σε σχέση με την έκδοση με τα 2 GB. Και αυτό γιατί, μπράβο, στην MSI έχει βάλει backplate στο πίσω μέρο. Η MSI, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε αυτή τη μεταλλική πλάκα εδώ με τον δράκο, τον οποίο τον βλέπουμε εδώ πέρα, εδώ συγκεκριμένο δράκο. Έχουμε δει λοιπόν αυτή τη μεταλλική πλάκα η οποία ουσιαστικά φροντίζει να έχουμε έτσι μια προστασία του PCB που βρίσκεται στο πίσω μέρος και ταυτόχρονα να μην λυγίζει καθόλου η κάρτα, όσο και να το, δηλαδή το BandGate του iPhone 6 δεν υφίσταται εδώ πέρα, η κάρτα α, δεν λυγίζει με την καμία. Συγχαρητήρια λοιπόν δίνει παραπάνω βάλιο στη συγκεκριμένη κάρτα γραφικών η MSI και τη διαφοροποιεί ουσιαστικά πέρα από τα 2 GB τη διαφορά σχέση με την απλή έκδοση. Έχει και το backplate το οποίο αυξάνει έτσι και την αξία τη. Ε, κατά τα άλλα φαίνεται η ίδια κάρτα, θα βγάλω και την άλλη για να τη δούμε. Απλά να θυμίσω ότι εδώ, αυτό εδώ πέρα το λογοτυπάκι φωτίζει μόλι η κάρτα συνδεθεί στον υπολογιστή και απλά άμα κάποιο θέλει να το α, να μην φωτίζει αυτό υπάρχει ακριβώ από πίσω φαίνεται εκεί μέσα. Εκεί μέσα. Το α, πινάκι το οποίο πρέπει να αποσυνδέσουμε για να μην παίρνει τροφοδοσία. Μισό λεπτάκι λοιπόν, πάμε να δούμε και την απλή την έκδοση του G. Εδώ είμαστε λοιπόν, ε, αυτή εδώ πέρα είναι καινούργια η καινούρια έκδοση 4G και αυτή εδώ πέρα είναι η παλιά η έκδοση 2G. Ουσιαστικά δύο κάρτες που κυκλοφορούν παράλληλα προφανώς στην αγορά, με την 4GB, 4G να έχει 4GB μνήμης και την 2G να έχει 2GB μνήμης. Ε, ουσιαστικά οι κάρτες είναι πανομοιότυπες, έτσι, στο μεγαλύτερο ε, κομμάτι τους. Το βλέπουμε και εδώ άλλωστε, ίδιο μήκο, ίδιο σύστημα ψήξη, ίδια είσοδο τροφοδοσία. Ίδια όλα από εδώ, το ίδιο συμβαίνει και εδώ πίσω με τις εξόδους εικόνας, απλά εδώ πέρα έχω ακόμα τα καπάκια, εδώ τα έχω βγάλει, έτσι. Απλά η μεγάλη διαφορά βρίσκεται στο πίσω μέρος, το. όπου εδώ η 2G δεν έχει το backplate, ενώ η 4G έχει το backplate, η μεταλλική πλάκα που έχει καλύπτει όλο το PCB εδώ πέρα, όλα αυτά τα πραγματάκια τα οποία είναι επικίνδυνο κανείς να τα καταστρέψει. Άμα τη καλύσει λιγάκι την κάρτα, τη βάλει κανένα Α, κατσαβίδι. Μπράβο λοιπόν στην MSI για την έκδοση με τα 4 GB. Αυτή εδώ πέρα είναι 2, δεν τη θέλουμε πλέον. Μπράβο στην MSI για την έκδοση 4 GB. Η κάρτα γίνεται σαφώ καλύτερη παρόλο που είναι 128 bit ο ελεκτή μνήμη. 4 GB πάει πολύ καλύτερα η κάρτα uh, σε αναλύσει Full HD, η οποία είναι κύρια ανάλυση που θα παίζει κανεί βάζοντα και anti-aliasing και μπράβο τη επίση για το γεγονό ότι πλέον έχει και το backplate το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να εκλείπει από τι κάρτε στην αγορά και πάντα μα αρέσει να το βλέπουμε, ειδικά όταν έχει τέτοιε ομορφιέ όπω τον δράκο ο οποίο γυαλίζει κάτω από το φω που του ρίχνουμε. MSI GTX 960 Gaming 4G, λίγο ακριβότερη από την έκδοση με τα 2 GB, αλλά νομίζω αξίζει τα παραπάνω χρήματα τόσο για τη διπλάσια μνήμη, ποσότητα μνήμη, όσο και για το backplate. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στο αναλυτικό review που θα έχουμε σύντομα στο intern.gr. Εγώ να σας θυμίσω ότι μπορείτε πάντα να κάνετε like στο συγκεκριμένο βίντεο και σε όλα μας τα βίντεο. Like, share και φυσικά subscribe στο κανάλι μας, ούτω ώστε να μεγαλώσουμε την παρέα μας και να μας δώσετε κουράιο και δύναμη για να κάνουμε ακόμα περισσότερα hardware και gaming βιντεάκια. Σας χαιρετώ, θα τα βρούμε σε κάποιο άλλο βίντεο. Γεια σας!